για ήττα από την ελληνική διπλωματία κάνει λόγο Τούρκος Ναύαρχος, Ναύαρχος εν αποστρατεία, έγραψε ανάλυση για να καυτηριάσει στην ουσία την αποτυχημένη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, ενώ παραδέχεται επιδέξιους ελληνικούς χειρισμούς. Υπό το ψευδώνυμο Fatih Yurtsever, ο απόστρατος Τούρκος Ναύαρχος, παραδέχεται στο Turkish Minute ότι η Τουρκία απομονώθηκε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εξαιτίας των πολιτικών της και ότι η μερική οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα στην Αθήνα και το Κάιρο κατέστρεψε την ανυπόστατη και άκυρη οριοθέτηση ΑΟΖ Τουρκίας και καθεστώτος Τρίπολης της Λιβύης. Ο Τούρκος Ναύαρχος εν αποστρατεία το λέει όπως το λέμε και εμείς, τόσο η ελληνική πλευρά όσο και εμείς εδώ από το κανάλι σας. Δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει συμφωνία του τουρκικού κράτους με τον Αλ Σαράτ της Τρυπόλεως, ένα πρωθυπουργό που η θητεία του είχε λήξει και είχε υπό τον έλεγχό του τη Μισράτα και τη μισή Τρίπολη. Αυτό δεν είναι τουρκολιβικό μνημόνιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Τούρκο Ναύαρχο, η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου κατέστρεψε την ανυπόστατη και άκυρη οριοθέτηση ΑΟΣ Τουρκίας Τρίπολης της Λιβύης, ενώ ο ίδιος Ναύαρχος αναφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της ανάμειξης του Βερολίνου, της γερμανικής ανάμειξης. Είναι σαφής η παραδοχή διπλωματικής ήττας της Άγκυρας και απομόνωσης κατοχικής δυνάμεως στην ευρύτερη περιοχή. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα και τη σωστή στιγμή, λέει ο Ναύαρχος, εν αποστρατεία, η στρατιωτική ισχύς έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις πολιτικές των κρατών με τον επιθυμητό τρόπο. Μέχρι το 2016 η Τουρκία χρησιμοποίησε τη στρατιωτική της ισχύ με σύνεση στην καταναγκαστική διπλωματία, δηλαδή μέσω τετελεσμένων και μέσω απειλών να αναγκάσει την Ελλάδα να υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το λέει έμεσα μεν πλην σαφώς, εμέσως μεν πλην σαφώς. Ωστόσο, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και το Υπουργείο Εξωτερικών εκαθάρισαν το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό τους μετά από μια απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016. Πρόκειται φυσικά για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος από την οποία μόνος ωφελημένος είναι ο Ταγί Περτογάν, ο οποίος μπόρεσε και έδωσε στον εαυτό του υπερεξουσίες, έγινε στην ουσία de facto σουλτάνος. Δεν λέγεται σουλτάνος, αλλά οι υπερεξουσίες που έχει, καθώς και η κατάργηση του πρωθυπουργού από την τουρκική πολιτική, ξεκάθαρα του έχει δώσει εξουσίες σουλτάνου. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Ναύαρχο, τον Τούρκο Ναύαρχο εν αποστρατεία, η εξωτερική πολιτική έγινε το όργανο της εσωτερικής πολιτικής και ως εκ τούτου η χρήση στρατιωτικής ισχύως στην τουρκική εξωτερική πολιτική έχει αλλάξει. Η ισχυρή στρατιωτική στάση της Τουρκίας, λέει, την απομόνωσε στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αξιοποιώντας την επιθετική στάση της Τουρκίας, η Ελλάδα και η Κύπρος, βέβαια Τούρκος είναι, ελληνοκυπριακή διοίκηση, λέει, την νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, ελληνοκυπριακή λοιπόν διοίκηση ισχυρίζεται, σχημάτισαν πολιτικούς και στρατιωτικούς συνασπισμούς κατά της Τουρκίας. Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 η ελληνοκυπριακή διοίκηση, επιμένει να λέει έτσι την Κυπριακή Δημοκρατία, έδωσε στην ExxonMobil Qatar Petroleum άδεια εξερεύνησης στο τεμάχιο 5, το οποίο ισχυρίζεται ότι παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνα υδρογόνων ανθράκων. Φυσικά το τεμάχιο 5 δεν συνορεύει καν με την τουρκική ΑΟΣ στα βόρεια της Κύπρου, βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κύπρου, το τεμάχιο 5, δίπλα στο τεμάχιο 4, δίπλα από το οποίο βρίσκεται ένα μικρό αδιευκρίνιστο σημείο που έχει αφαιθεί για τη μελλοντική οριοθέτηση ανάμεσα στα δύο ελληνικά κράτη, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν κάνει λόγο για δίθεν τουρκική υφαλοκρηπίδα, κάνει λόγο για το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που αντέδρασε με ανακοίνωση όπου έγραφε «Όπως και πριν, η Τουρκία δεν θα επιτρέψει δίθεν ποτέ σε κανένα ξένο έθνος, εταιρεία ή πλοίο να πραγματοποιήσει μια εξουδετημένη έρευνα υδρογόνων ανθράκων στη θαλάσσια δικαιοδοσία της, όπως ψευδώς αναφέρεται ανακριβώς, το λέμε ξανά, είναι η Κυπριακή ΑΟΖ εκεί και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της χώρας της και των Τουρκοκυπρίων. Τουρκοκύπριοι οι οποίοι πλέον δεν έχουν καμία εξουσία στα κατεχόμενα, έχουν λάβει τα ενία οι πάνω από 200.000 έπικοι που έχουν στείλει οι Τούρκοι στο νησί». Κάνει λόγο ξανά για ελληνοκυπριακή διοίκηση που απέρριψε τον ισχυρισμό και έχει δεσμευθεί να συνεχίσει τις γεωτρήσεις. Μιλάει ξανά για ExxonMobil και Qatar Petroleum που υπέγραψαν σύμβαση στις 10 Δεκεμβρίου 2021 για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και κατανομή της παραγωγής του νησιού παρά την αντίθεση της κατοχικής δυνάμεως. Οι εταιρείες αναμένεται να ξεκινήσουν τις γεωτρήσεις το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, λέει ο Τούρκος Ναύαρχος.
αν και το τουρκικό ναυτικό, λέει, εμπόδισε ένα πλοίο μισθωμένο από την Ιταλική Έννη να φτάσει στον στόχο γεώτρησής του, στο τεμάχιο 3 της Ελληνικής Κύπρου, όπως λέει το Ελεύθερο Τμήμα. Το Φεβρουάριο του 2018 η Τουρκία δεν θα επενέβαινε στα πλοία έρευνας ή στις πλατφόρμες γεώτρησης στο τεμάχιο 5 εάν ήταν μακριά από την περιοχή που επικαλύπτεται από την περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Πάλι ανακρίβειες, η τουρκική υφαλοκρηπίδα είναι πολύ βορειότερα, είναι κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας. Καμία τουρκική υφαλοκρηπίδα δεν υπάρχει στα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Συνεχίζει ο Ναύαρχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ έχουν διαβεβαιώσει στην Τουρκία ότι η Exxon Mobil και Qatar Petroleum θα παραμείνουν εκτός υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα επικαλείται και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τις δηλώσεις του στις 13 Δεκεμβρίου, αφού του είχε δοθεί η άδεια στις εταιρείες να εξερευνήσουν για ενέργεια, για ενεργειακούς πόρους σε αμφισβητούμενα κατά τους Τούρκους ύδατα, είναι η νόμιμη κυπριακή ΑΟ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, η καταναγκαστική διπλωματία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία 5 χρόνια είναι η προφανής απόδειξη, λέει ο Τούρκος Ναύαρχος, του πώς μια χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική της δύναμη ενάντια στα συμφέροντά της. Η Τουρκία δεν μπορεί πλέον, παραδοχή, να διεξάγει σεισμικές έρευνες πέραν από τον 28ο μεσημβρινό, το ανατολικό όριο της συνθήκης οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Αιγύπτου-Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ούτε αυτό είναι αληθές. Η οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου είναι μερική. Θα επεκταθεί ανατολικότερα μέχρι να φτάσει στο σημείο ένωσης των ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Λοιπόν, μίλησε ο Τούρκος Ναύαρχος για την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο που οδήγησε σε εκπαιδευτικά περιστατικά που καταδεικνύουν την έξυπνη χρήση της στρατιωτικής ισχύος. Η Γερμανία, λέει, έπεισε την Τουρκία να μειώσει τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο του 2020 μέσω μιας εξαιρετικά λαμπρής στρατιωτικής δράσης. Πώς το κατάφερε αυτό το Βερολίνο? Η γερμανική φρεγάτα FCS Hamburg, η οποία συμμετείχε στην επιχείρηση Ειρήνη που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτροπή του παράνομου λαθρεμπορίου όπλων στη Λιβύη, επιβιβάστηκε στο υποτουρκική σημαία Roselin A στα 125 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Βεγγάζης για έλεγχο για παράνομα όπλα. Οι ναύτες που μετέφερε ελικόπτερο που απογειώθηκε από τη γερμανική φρεγάτα Hamburg επιβιβάστηκαν με σχοινή στο τουρκικό πλοίο. Η Γερμανία ζήτησε άδεια από την Τουρκία πριν επιβιβαστεί στο πλοίο. Παρά το πέρασμα 4 ωρών, η Τουρκία δεν απάντησε στο αίτημα για αξιοδότηση. Στη συνέχεια, η Γερμανία επιβιβάστηκε στο τουρκικό εμπορικό πλοίο. Όταν η Τουρκία εξέφρασε την αντίθεσή της στη δράση αυτή, οι Γερμανοί ναύτες αποβιβάστηκαν από το Roselin A. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το Roselin A επιβιβάστηκε στο πλαίσιο της σύμβασης για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοείας SUA, ένα κείμενο που προετοιμάστηκε για την πρόληψη παράνομων ενεργειών και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Κάθε χώρα, λέει ο Τούρκος Ναύαρχος, μπορεί να επιβιβαστεί σε εμπορικό σκάφος που είναι ύποπτο για τρομοκρατική δραστηριότητα στη θάλασσα, εάν λάβει άδεια από το κράτος σημαίας. Έτσι λοιπόν λέει και άλλες λεπτομέρειες ο Τούρκος Ναύαρχος για όσα έχουν γίνει από την πλευρά της Άγκυρας, γεγονότα που τελικά οδήγησαν στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδίωκε η Τουρκία, η οποία υφίσταται αποτυχίες, συνοψίζει. Η στρατιωτική ισχύς είναι ένα κρίσιμο συστατικό της εξωτερικής πολιτικής, αν και παράγει επιτυχή αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας, στην περίπτωση όμως της Τουρκίας μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία. Δυστυχώς η Τουρκία κλείνει, υφίσταται τις συνέπειες της άστοχης στρατιωτικής πολιτικής που ακολούθησε στην Ανατολική Μεσόγειο μετά το 2016 στο πλαίσιο του δόγματος της ψευδοδόγματος, δεν υφίσταται, αναφέρω τι λέει, της γαλάζιας πατρίδας μετά το 2016. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθείτε. Καλή συνέχεια σε όλους.